Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι καλό και πάλι. Καλό μεσημέρι. Μ' αρέσει όταν το λέμε αυτό, πολύ χαίρομαι. Θέλει διάθεση το μεσημέρι για να γίνει ακόμα καλύτερο από ότι ο τίτλος μας που λέμε απλά καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, κύριε Μαυράκη. Καλώς σας βρίσκω, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ, βεβαίως. Ναι. Ανοιξιάτικη η διάθεση, νομίζω. Καλά είναι. Είναι μια χαρά. Αφού περάσαμε το κικαιώνα της Μίδειας την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε μια χαρά. Μας αξίζει μια άνοιξη, δεν μας αξίζει. Έτσι, έτσι. Μας άφησε κάτι κατάλοιπα με μπλούζες, χοντρές και ζιβάγκο κτλ. Αλλά θα πορευτούμε μια χαρά, νομίζω. Μια χαρά. Εμείς είμαστε εδώ και σηματοδοτούμε λίγο την πορεία προς τις εξετάσεις, βέβαια. Ξεκινάει μια δυναμική συνεργασία με το καλό μεσημέρι και τα φροντιστήρια που κάνουμε σας από σήμερα, γιατί θα προετοιμάσουμε και τους γονείς αλλά και τους υποψήφιους μαθητές της τρίτης λυκείου και να διαβάσουν με το σωστότερο τρόπο, αλλά και θα ενημερώνουμε από αυτό εδώ το τηλεοπτικό μετερίζει κάθε Δευτέρα για όλες τις αλλαγές που θα υφίσταται το πλαίσιο της τρίτης λυκείου και της εισαγωγής βεβαίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χοντρικά, για να δώσουμε λίγο το στίγμα, οι πρώτες εκπομπές, οι πρώτες τέσσερις εκπομπές έχουν να κάνουν περισσότερο με τρόπους μελέτης, τεχνικές μελέτης και θα έλεγα ότι αφορούν και μικρότερους ηλικίας μαθητές. Από εκεί και πέρα θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άρα θα επιμείνουμε λίγο παραπάνω στους μεγαλύτερους που έχουν μπροστά τις επιλογές για τις σπουδές τους. Νομίζω ότι έχουμε έτσι ένα πλάνο σημαντικό, θα μας πάει αρκετά μακριά, θα πλησιάσουμε τις εξετάσεις και συγχρόνως σήμερα είναι και μια καινούργια επίσης παράλληλη συνεργασία που έχει να κάνει με το neacrete.gr. Βέβαια και γι' αυτό με προλάβατε. Όπου και εκεί κάνουμε ένα δυναμικό ξεκίνημα. Λοιπόν, για όσους γονείς ή υποψήφιους της τριτοβάθμιας ενδιαφέρεστε να μάθετε όλες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 που λίγο έχετε τρομάξει. Έχετε τρομάξει το μάτι σας γιατί μπορεί να υπάρχουν αλλαγές μέσα στο νέο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και προωθούνται νέες αλλαγές και ακόμα και για τις πανελλαδικές. Μπορείτε εύκολα στην αρχική σελίδα του site neacrete.gr να εισέλθετε στο μενού και να επιλέξετε Πανελλήνιες 2021. Εκεί θα υπάρχουν όλα τα νεότερα εκ μέρους των φροντιστηρίων που καμισάς, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για να είστε ενημερωμένοι και σωστά προετοιμασμένοι. Εκτός από τις πληροφορίες, Λευτέρη, να πω ότι έχουμε την ευθύνη να δημοσιεύουμε προτινόμενα διαγωνίσματα, πρωτότυπα διαγωνίσματα. Εδώ φαίνεται το μενού των διαγωνισμάτων. Κάθε εβδομάδα πρωτότυπα διαγωνίσματα. Να, θα ήθελα να, έτσι, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας που πραγματικά κοπίασαν και κοπιάζουν και αυτήν εδώ την υπόθεση. Είναι πρωτότυπα τα θέματα. Πάντα είμαστε και λίγο τυχεροί, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάθε χρόνο στις εξετάσεις όλο και κάτι τυχαίνει να πέσει. Α, το πετυχαίνετε. Και κάποιες φορές κάτι τυχαίνει, λέω τυχαίνει, γιατί πράγματι έτσι είναι. Τίποτα δεν είναι. Αλλά ναι. Εγώ αυτό θα πω. Όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ένας υποψήφιος, ίσως και Δευτέρα και Πρώτη Λυκείου, να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώνεται. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αφορούν πάλι επαγγελματικό προσανατολισμό, ενημερώσεις, δράσεις και φυσικά όλη η επικαιρότητα που αφορά την εκπαίδευση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Νέο νομοσχέδιο, αλλαγές, ακόμα και για την φετινή χρονιά. Για τη φετινή χρονιά. Και θα θεσπιστεί μία βάση πλέον, όπως το ξέραμε και τα προηγούμενα χρόνια, λίγο παλιότερα. Ναι, μία ελάχιστη βάση εισαγωγής. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το υλικό. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε ο νόμος. Αυτό που αφορά τη φετινή χρονιά είναι το πρώτο, το οποίο είναι σημαντικό. Θα πούμε δύο πραγματάκια και αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα το κουβεντιάσουμε. Το επόμενο που έχουμε σημειώσει είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει πλέον μέγιστη διάρκεια φοίτησης. Οι αιώνιοι φοιτητές τελειώνουν. Για μια φοίτηση 4 ετών επιτρέπεται συν 2 χρόνια. Για μια φοίτηση 5 ετών, π.χ. πολυτεχνία, συν 3 ή εξαετούς φοίτησης ιατρικής συν 3. Υπάρχει ένα περιθώριο. Φοιτητές. Υπάρχει ένα περιθώριο, ένα μεταβατικό στάδιο προκειμένου να ολοκληρώσουν και εκείνοι που έχουν καθυστερήσει. Αλλά τέλος πάντων. Βραχυπρόθεσμα σκοπεύουν να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που προβλημάτιζε την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, ασφάλεια και προστασία των πανεπιστημίων, μεγάλο θέμα, νομίζω ιδεολογικό και πολιτικό, σοβαρό, που συζητήθηκε εκτενώς στα μέσα ενημέρωσης. Μηχανογραφικό, δύο φάσεων, δύο μηχανογραφικά, αλλά από την επόμενη χρονιά, οπότε σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Ένα νωρίς με λίγες επιλογές και ένα δεύτερο μετά
εφόσον δεν πετυχαίνει κάποιος τις λίγες πρώτες του επιλογές, μπορεί να επιλέξει και άλλα τμήματα. Το θεωρείτε περιττό ή το θεωρείτε ότι είναι μια αλλαγή που έγινε επί της ουσίας? Ναι, έχει ουσία, γιατί οι λίγες επιλογές του πρώτου μηχανογραφικού σημαίνει σίγουρα ότι επιλέγουν αυτά που συνειδητά θέλουν. Α. Γιατί πάντα στο μηχανογραφικό υπήρχε αυτός ο προβληματισμός και τα στατιστικά λέγανε ότι ο μεγάλος όγκος των υποψηφιών δεν σπουδάζει τελικά αυτό που θέλει και αυτό που θα ήθελε να σπουδάσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη να προσέξει ο υποψήφιος τι δηλώνει. Φυσικά έχει θέματα να συζητήσουμε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά υπάρχει αυτή η θετική διάσταση. Και μετά έχουμε τα μαθήματα με συντελεστή που θα ορίζονται από την επόμενη χρονιά για κάθε τμήμα. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι ένα τμήμα ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών του επιλέγει τα δύο μαθήματα που θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Αξία και βαρύτητα για τους υποψήφιους που θα θέλουν να μπουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Δύσκολο λίγο τεχνικά, τεχνολογικά να στηθεί, αλλά προφανώς υπάρχει δυνατότητα, άρα πολύ καλά θα γίνει. Λοιπόν, να μπούμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Βέβαια, ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή τα παιδιά όλα που δίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, ελάχιστη βάση εισαγωγής διαμορφώνεται από το μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των μαθητών για τα 4 μαθήματα σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Αυτός ο μέσος όρος όμως πολλαπλασιάζεται κάθε φορά με έναν συντελεστή που αποφασίζεται από το εκάστοτε πανεπιστημιακό τμήμα. Το Υπουργείο δίνει ένα πλαίσιο από το 80% παράδειγμα στο 120% του μέσου όρου, αλλά το τμήμα κάθε φορά, το κάθε τμήμα, ορίζει αυτόν τον συντελεστή. Θα το δούμε στο παράδειγμα και θα το καταλάβουμε σίγουρα, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Για να πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη κάρτα που είναι παράδειγμα. Παράδειγμα λοιπόν, είμαστε στην περίπτωση του πρώτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή στη θεωρητική κατεύθυνση. Εδώ σημειώνουμε. Έστω ότι ο μέσος όρος των παιδιών, όλων των παιδιών που έγραψαν τα μαθήματα του πρώτου πεδίου, είναι αυτός που βλέπουμε εδώ. Μέσος όρος στα αρχαία όλων 12,5, στη γλώσσα 13, στην ιστορία 15,5, στην κοινωνιολογία 16. Άρα ο μέσος όρος για τις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου τι είναι? 14,25. Mm-hmm. Έρχεται όμως λοιπόν κάθε τμήμα και λέει: εγώ θέλω για το δικό μου τμήμα η ελάχιστη βάση εισαγωγής να κινείται στο 110%, δηλαδή λίγο πάνω από το μέσο όρο όλων των παιδιών. Που σημαίνει τι? Ότι για αυτό το τμήμα το συγκεκριμένο που αποφάσισε αυτό το πράγμα, η φιλολογία των Αθηνών, που αποφάσισε ότι θέλει φοιτητές που θα έχουν οπωσδήποτε αυτό το 110%, σημαίνει ότι αυτό το τμήμα θα έχει ελάχιστη βάση εισαγωγής το 15,675. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε δηλαδή μέχρι όχι, τώρα. Όχι βέβαια. Η βάση εισαγωγής είχε να κάνει με όλους εκείνους που κατάφεραν να κάνουν τις καλύτερες επιδόσεις με βάση τον αριθμό αυτών που έπρεπε να εισαχθούν. Αυτή τη στιγμή όμως, με αυτόν τον συντελεστή, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, σημαίνει, Λευτέρη και Χριστιανά, ότι ενδεχομένως κάποιοι μαθητές που δεν θα τα πάνε καλά, δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν. Αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση πολλά χρόνια, επειδή ακριβώς σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρών, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικών, σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έμπαιναν υποψήφοι με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Ήταν παράδειγμα φέτος τμήματα μαθηματικών να έχουν εισαγωγή με 3,5 με 4 μέσο όρο, το οποίο προφανώς και είναι ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η λογική που συνδέεται με το μέσο όρο των υποψηφίων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω αντικειμενικό. Αυτή είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία να ξανακουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι έχει μια σωστή λογική. Άρα εδώ αντικαθιστούνται τα μόρια, θα ρωτήσει κάποιος εύλογα. Όχι, δεν έχει να κάνει τα μόρια. Τα μόρια είναι τα μόρια εισαγωγής. Απλώς ξέρουμε ότι από τα 4 μαθήματα θα υπάρχει ένας μέσος όρος, κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται στον υποψήφιο να μπει στο εκάστοτε τμήμα. Έτσι, είναι σαφές. Πάμε παρακάτω να δούμε τι έχουμε να μας πείτε, τι νέο έρχεται. Λοιπόν, αυτό είναι ο κίνδυνος που ήδη το είπαμε, μάλλον δεν το είπαμε, να το πούμε τώρα, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με έναν τρόπο αυτό που θα αποκύψει είναι κάποιοι που δεν θα καταφέρουν να εισάγονται. Και τα στατιστικά της... εκτός. Ναι, μένουν εκτός. Τα στατιστικά της τελευταίας χρονιάς δείχνουν ότι σε μια ανάλογη περίσταση περίπου 15.000 υποψηφίων θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας. 15.000. Είναι μεγάλο το νούμερο. Αλλά σκέφτεται κανείς τι μπορεί να σημαίνει μια εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μέσους όρους 2, 2,5, 3 και 4. Έτσι, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι... Έχουμε ερωτήσει τηλεθεατών και με ενημερώνουν ότι έχουν καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Άλλο τα μόρια, για μία ακόμα φορά, άλλο τα μόρια, άλλο βαθμό εισαγωγής. Βεβαίως. Τα μόρια εισαγωγής είναι τα μόρια με τα οποία επιτυγχάνει κάποιος την εισαγωγή του. Η ελάχιστη βάση
έχει να κάνει με τους 4 βαθμούς που θα γράψει εξετάσεις στο μέσο όρο. Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρχει ένα όριο εισαγωγής κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί κάποιος να εισάγεται. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι αφορά κυρίως χαμηλόβαθμες σχολές και προφανώς με τις εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις δεν θα μπορεί κάποιος να εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Αυτά είναι τα νέα, αυτά είναι τα δικά μας νέα. Είπα ότι θα έχουμε μια μικρή ενότητα. Όποτε έχουμε κάτι ως φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου να ανακοινώνουμε, θα το κάνουμε. Αφού μας δίνετε το βήμα, θα το κάνουμε. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που λέει ότι είμαστε ως μονάδα έτοιμοι και ετοιμάζουμε μάλλον την προετοιμασία μαθητών έκτης δημοτικού που θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου. Έχει αλλάξει και το νόμος και δεν προηγούμενη φορά. Μπράβο. Υπάρχει αυτή λοιπόν η διαδικασία προετοιμασίας. Και το επόμενο που θέλω να πούμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη λόγω κυρίως της Τράπεζας Θεμάτων στην Πρώτη Λυκείου για προετοιμασία μαθητών στην Πρώτη Λυκείου. Έχουν μια συνεχόμενη ροή. Είναι παιδιά που έχουν σε εισαγωγικά ταλαιπωρηθεί από την περσινή άτυχη, τέλος πάντων ολοκλήρωτη κατά τη γνώμη μου χρονιά και το ξεκίνημα το δύσκολο το φετινό. Αυτά είναι παιδιά τα οποία του χρόνου θα θέλουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για να μπουν στο Πανεπιστήμιο με πολύ σοβαρά μαθησιακά κενά και προβλήματα. Επιμένουμε λίγο παραπάνω στην Πρώτη Λυκείου, γιατί ξέρουμε αυτό που θα ακολουθήσει, φυσικά ταλαιπωρήθηκε και ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι κρίσιμο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στην ενότητα. Πάμε να μπούμε στην ενότητα, γιατί θα έκανα την ερώτηση και στη Χριστιανά, ότι αν είχαμε ανθρώπους παλαιότερα που μας δίνανε τις σωστές συμβουλές για ένα πιο focus, πιο εστιασμένο διάβασμα, ίσως τα πράγματα στην πορεία στις πανελλαδικές να ήταν διαφορετικά. Και πιο εύκολο. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, μας δίνουν τα φροντιστήρια από Καμισάς. Παιδιά, θέλω να πω το εξής, ότι επιμένουμε πάρα πολύ στους τρόπους μελέτης. Οποιοδήποτε μπει στο φροντιστήριο, είτε είναι πρώτης γυμνασίου παιδί, είτε είναι πρώτης λυκείου, είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε και είναι στόχος, στρατηγικός στόχος. Δεν γίνεται κάποιος να δουλεύει χωρίς να γνωρίζει τους τρόπους για να γίνει το διάβασμά του αποδοτικό. Ορίστε. Να βάλετε μια ανωτελεία. Ναι. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε να τα πούμε. Okay. Έτοιμη, ναι. Πάμε. Κύριε Μαυράκη, σας διακόψαμε. Πιο πρακτικό κομμάτι. Όχι, είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, χρηστικοί για τους μικρούς, άντε και τους μεγάλους, γιατί ξέρω πόσες μαμάδες μας ακούνε. Και εγώ το πρώτο που ήθελα να πω και θα το λέω με κάθε ευκαιρία είναι ότι αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά τους μαθητές πρωτίστως και καλά είναι να αποστασιοποιούνται και να τα αφήσουν στα παιδιά το θέμα της μελέτης, άντε και στη βοήθεια των δασκάλων τους, έτσι είναι κρίσιμο αυτό. Και είπα να γίνουμε χρηστικοί ξεκινώντας από μια σειρά παρουσιάσεων που έχουν να κάνουν με τρόπους και τεχνικές μελέτες. Επειδή στα φροντιστήρια που Καμισάς στο Ηράκλειο λειτουργεί ένα κέντρο συμβουλευτικής και επαγγελματικού, επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Και είπα προλίγο ότι οποιοδήποτε μαθητής μπαίνει μέσα στο φροντιστήριο, είτε είναι πρώτης γυμνασίου είτε τρίτης λυκείου, έχουμε μια τεράστια αγωνία να μεταφέρουμε και να διδάξουμε τον τρόπο μελέτης. Αυτό έχει να κάνει με συνθήκες, αλλά έχει να κάνει και με πιο εξειδικευμένες τεχνικές που έχουν να κάνουν και με το κάθε μάθημα ξεχωριστά. Θα τις δούμε λίγο αυτές. Απλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε δρόμο κάθε Δευτέρα στις 4.30. Εδώ θα είμαστε για όλα λοιπόν, τα νεότερα. Άρα η πρόσκληση είναι να φωνάξουν οι μαμάδες και να είναι εκεί δίπλα με τα παιδιά και να ξέρουν ότι δεν έχουν τον πρώτο λόγο οι μαμάδες, αλλά τα παιδιά. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με τη συνθήκη. Και εσείς δεν ξέρω, σας πάω τώρα λίγα χρόνια πίσω. Με τη συνθήκη και το πόσο χρήσιμο είναι να διαμορφώσουν ένα χώρο μελέτης που θα βοηθήσει να δοθεί η σωστή εντολή στον εγκέφαλο. Είναι πολύ πρακτικό αλλά πολύ χρήσιμο να κάθεται καλά ο μαθητής, να έχει δυνατό φως, εξαερισμός στο γραφείο, μόνο τα απαραίτητα και σαφέστατα το κινητό πρέπει να είναι απ' έξω, το ξέρουμε, έξω θα το πούμε, δωμάτιο. Με χίλιους τρόπους θα το πούμε. Και από εκεί πέρα, με αυτή τη συνθήκη και τον χώρο, να δοθεί η εντολή στον εγκέφαλο ότι εδώ αρχίζω μια διαδικασία δουλειάς, δηλαδή μελέτης. Και πρέπει να είναι γρήγορο, αποτελεσματικό αυτό που κάνω και όχι να βασανίζομαι. Μα δεν υπάρχουν και άπλετες ώρες να διαβάσεις πια. Σωστά. Θέλοντας και μη. Πολύ στο σπίτι και αυτό το κάνει λίγο πιο δύσκολο το πράγμα. Λοιπόν, το άλλο που έχουμε σημειώσει είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τοποθετούνται στόχοι. Η στόχη της ημέρας ή η στόχη του δίωρου. Θα διαβάσω δηλαδή τόση συγκεκριμένα ώρα. Πράγματα. Ναι. Μπράβο. Και ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς. Τι θα είναι καλό να βγει στο τέλος της δουλειάς. Αυτό είναι το δεύτερο. Για πάμε λίγο. Έχω σημειώσει εκεί με κόκκινο στόχους εφικτούς. Γιατί καμιά φορά βάζουμε πλάνα τα οποία είναι προφανώς εξωφρενικά.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, κρίσιμο. Το λέμε, είναι από τα πρώτα πράγματα που διδάσκουμε όταν μιλάμε για focus διάβασμα. Επειδή θέλουμε ουσιαστικά συγκεντρωμένο τον εγκέφαλο και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό σε οποιονδήποτε άνθρωπο focus 100% δεν μπορεί να κάνει πάνω από 40-45 λεπτά όταν έχει μπροστά του ένα βιβλίο, ένα τετράδιο να δουλεύει εγκεφαλικά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάπου εκεί πρέπει να υπάρξει μια παύση. Δηλαδή η πρόταση σαφέστατα είναι ότι το διάβασμα πρέπει να διακόπτεται. Υπάρχει ένα πλάνο λοιπόν που λέει ότι το διάβασμά μου θα είναι καθαρό, αλλά δυνατό, συγκεντρωμένο, μέχρι εκεί στα 45 λεπτά και αμέσως μετά θέλουμε μία παύση τουλάχιστον 5-7 λεπτά. Αυτό λέγεται focus διάβασμα, δεν γίνεται διαφορετικά και εκεί επίσης υπάρχει μια ανάγκη να ορίσουμε τι θα δουλέψουμε σε αυτά τα 45 λεπτά. Και να ορίσουμε και τι θα κάνουμε και στο 5 λεπτό βασικό, γιατί αν πιαστούμε με το κινητό έτσι μπορεί να παρασυρθούμε. Θα το πούμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά όλους. Θα έλεγα ότι έχει μια μικρή εξαίρεση για τα παιδιά που έχουν αδυσιακά προβλήματα, δυσλεξίες, δυσγραφίες κτλ. Τα οποία ακόμα λιγότερη πρέπει να είναι αυτά τα διαστήματα της μελέτης. Δεν πρέπει να ξεπερνάνε τη μισή ώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά μπαίνει ένας υποψήφιος τρίτης λυκείου και λέει: βγήκα μετά από 4 ώρες από το γραφείο μου. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό ένα τέτοιο διάβασμα. Προφανώς η συγκέντρωση χάνεται. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κάνουμε τα ημάτια. Έτσι δεν το έχουμε σχεδιάσει γιατί με τον χρόνο μας. Και κάθε Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Ξαναλέω ότι και τις επόμενες 4,5 ώρα και τις επόμενες 3 φορές θα είμαστε με τέτοιες χρηστικές συμβουλές για τεχνικές μελέτης, για οργάνωση προγράμματος μελέτης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και λογικές επανάληψεις γιατί αυτός είναι ο τρόπος να μάθει κάποιος. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε και εσάς και τα φροντιστήρια που κάναμε σας. Ευχαριστούμε πολύ. Για τα να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Τα λέμε τη Δευτέρα.